Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε πολλά. Δηλαδή η εβδομάδα ξεκινάει ούτως ή άλλως με την κακοκαιρία που θα δούμε πώς θα πάει. Να σας το πω ξανά, το έχουν γράψει τα παιδιά στο Newsit. Περιμένουμε πολύ νερό και στην Αττική και σε άλλες περιοχές. Λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι. Άρα λίγο προσοχή. Παντός μας έχει τρελάνει. Δηλαδή προχθές είδατε αυτό το χαλάζι. Το τρομερό δηλαδή. Ευτυχώς ήταν και 10 λεπτά. Και μετά βγαίνει ο ήλιος. Τώρα λένε. Παναγία, το Σαββατοκύριακο υποτίθεται ότι θα ήταν κακοκαιρία και τα τώρα λογικά δεν θα έχει χαλάσει από ότι. Όχι, πάμε για πολύ βροχή. Για δούμε. Η μέρα έχει σοβαρά ζητήματα γύρω από τα τουρκικά. Το λέω έτσι γιατί έχει με τα ελληνοτουρκικά και τα κυπριακοτουρκικά. Υποτίθεται ότι σήμερα πάνε να κάνουν την πιο προκλητική κίνηση οι Τούρκοι μετά το 1974. Πάνε να σκάψουν στην ΑΟΣ της Κύπρου. Έχει πάει ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών ο Έλληνας, ο κ. Δένδιας. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και πολύ προσοχή. Και βεβαίως η Συρία που μπαίνουν με τις ευλογίες του Τραμπ είναι αυτό που σας λέμε καιρό. Νομίζω όλοι το λέμε εδώ, ότι όποιος εύκολα λέει ότι η Τουρκία θα φύγει από την αγκαλιά της Δύσης και θα πάει στον Πούτιν, λαθεύει. Και ο φόβος μας ότι μπορεί όλα αυτά να γυρίσουν μπούμεραγκ. Δηλαδή ο Ερντογάν παίζοντας αυτό το παιχνίδι να κερδίσει πολλά και στη Συρία που τα έχει κερδίσει ήδη. Διαλύει τους Κούρδους, οι Κούρδοι κάναν την βρώμικη δουλειά, διαλύσαν τον ISIS και τώρα τους πετάνε στη γωνία και οι Αμερικανοί, επειδή δεν τους θέλει ο Ερντογάν, να δούμε στο Αιγαίο τι θα σημαίνουν όλα αυτά με ό,τι θέλει. Και δεν είναι και τυχαίο ότι είναι και τα δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Δηλαδή και ανοίγει τη Συρία και στέλνει. Θα σου θυμίσω, επειδή είσαι παλιά στο ρεπορτάζ, το διπλωματικό, το δόγμα της τουρκικής εξωτερικής και στρατιωτικής πολιτικής που λέει οι 2,5 πόλεμοι. Ναι. Τουρκία ναι, πάντα ναι. Λειτουργεί με αυτό, ότι πρέπει να μπορεί να χειριστεί ταυτόχρονα 2,5 πολέμους. Εις εκ των οποίων είναι στην πλευρά την δυτική της Τουρκίας. Το κομμάτι της Συρίας και είναι και με τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων σιωπηρίες του, διότι ίσως κάνει πίσω. Και για να τα λέμε κιόλας, εχθές ήταν εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία συνάντηση που πήγε καλά με την ηγεσία την ελληνική. Τώρα Ελληνία θα τα κάνουμε πολύ ανάλυση. Και μετά στην αγκαλιά. Ακούω. Αν θέλουμε να βλέπουμε σοβαρά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός παράγοντας και λέγεται Τραμπ. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι πλην Πομπέο έχουν φύγει, έχουν αλλάξει. Είναι όμως. Πάντα όμως, όταν ακούς και τον Πομπέο και όποιον άλλον, θα ξέρεις και το ξέρεις εσύ ότι ο Τραμπ για τη δική του ατζέντα. Μπορεί με ένα τηλεφώνημα να τα γυρίσει όλα τούμπα. Άρα λοιπόν, ακούμε τι λέει ο Πομπέο. Αυτό προφανώς έχει μια απήχηση του βαθαίους κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, του State Department κλπ. Αλλά ο άλλος κάνει το δικό του παιχνίδι με το σύμμαχο και συνεταίρο του Ερντογάν. Θυμίζω ότι υπάρχει και συνεταιρηλίκη Τραμπ Ερντογάν. Τα Twin Towers στην Άγκυρα. Τα Twin Towers, λέω, συγγνώμη, τα πύργη του, τα Trump Towers, ναι. Είναι με συμμετοχή και ερντογανική. Έτσι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά. Είναι γεμάτη εβδομάδα. Δεν πήγε στην Αίγυπτο για δύο λόγους. Θα πάει αύριο. Θα πάει ευθυμερών, γιατί είναι η τριμερή Ελλάδα-Κύπρο-Αιγύπτου που αποκτά και μια άλλη σημασία λόγω των εξελίξεων εκεί με την Τουρκία. Δεν πήγε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι οι εξελίξεις με την Τουρκία. Ο δεύτερος λόγος είναι οι επαφές που θέλει να κάνει τηλεφωνικά σε πρώτη φάση με τους υπόλοιπους αρχηγούς. Για την ψήφο των αποδήμων, αλλά η ψήφος των αποδήμων είναι ουσιαστικά η αφορμή για να κάνουν μια γενικότερη συζήτηση που αφορά τα θεσμικά. Δηλαδή, εκλογικό νόμο, συνταγματική αναθεώρηση, εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Έχουν αρχίσει και παίζουν και αυτά τα σενάρια πια γιατί πλησιάζουμε. Όνομα έχεις, είπε Δαμανάκη προχθές. Εντάξει, ένα όνομα που ακούστηκε το Σαββατοκύριακο, δεν μπορώ να πω πού, αλλά ακούστηκε πάλι, ήταν η Σιμίτης. Έπεσε στο τραπέζι. Με τρομάζει, αθελώς. Ναι, κούβεται, παιδιά. Είναι μεγάλο ηλικία, πόσο είναι, 81. Ναι, γεια συνέχεια. Οριακά. Οι συναντήσεις θα γίνουν προς τα τέλη της εβδομάδας. Ό,τι ονόματα πέφτουν τώρα είναι και για να καούν. Ακριβώς. Πολύ, ναι. Δηλαδή θα γυρίσει την Τετάρτη. Την Τετάρτη έχει κοινοβουλευτική ομάδα γιατί ξεκινάει σήμερα και η νέα κοινοβουλευτική σύνοδος της Ολομέλειας. Άρα Πέμπτη Παρασκευή θα γίνουν οι συναντήσεις. Από το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει διάθεση για συνένεση για την ψήφο των αποδήμων. Οπότε από εκεί δεν ψάχνουμε να βρούμε τους 200. Όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα όμως, οι υπόλοιποι πλην ΚΚΕ είναι 199. Αν δεν υπάρξουν και διαρροές. Είναι και το θέμα του Βαρουφάκη, το Μέρα 25. Έτσι δεν το λένε. Ναι.
έβγαλαν μία καινούρια πρόταση ο κύριος Βαρουφάκης. Στην πραγματικότητα λέει ότι διαφωνεί εντελώς με την κυβέρνηση. Άρα οι 9 βουλευτές του κόμματός του, εάν η κυβέρνηση δεν έρθει να πει ότι βρίσκουμε κάποιες καλές πτυχές στην πρόταση Βαρουφάκη και κάνει ένα συμβιβασμό, εκεί σε λίγο θα χρεωθούν και οι ψήφοι του Βαρουφάκη στους 101 που δεν είναι καταλαβαίνω, γιατί η αντιπολίτευση λέει όχι στην ψήφο των αποδήμων όταν μιλάμε για τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους πολίτες. Δηλαδή, προσέξτε, αν ένας Έλληνας που ζει στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένος, πάρει το αεροπλάνο να έρθει από όπου άκρη του κόσμου ζει στην Ελλάδα, θα πάει και θα ψηφίσει κανονικά. Τη δυνατότητα, αυτό το ίδιο πράγμα, το ίδιο του δικαίωμα, θεμελιώδες δικαίωμα για τη δημοκρατία, να το ασκήσει στον τόπο κατοικίας του, δεν του το δίνουμε. Δεν μιλάμε για νέους. Αυτό που λέει η κυβέρνηση και η άποψή μου είναι, και έχω ανθρώπους της οικογένειάς μου που ζουν στο εξωτερικό, έτσι. Παιδιά δηλαδή. Το να μπορούν να ψηφίζουν είναι το αυτονόητο για όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Εδώ γιατί το αρνούνται, ρε Λένη. Μα δεν αρνείται. Τι? Ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς λέει, κάτσε Νίκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το πρώτο κόμμα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Που... Ερώτημα, όχι, όχι, μη σου μάθω μισόλεπτο, δεν θα το λέμε έτσι αποσπασματικά. Που έφερε το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Μάλιστα. Όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε μία επιτροπή σοφών από όλα τα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία. Κατέληξαν σε ένα κοινό πόρισμα, σε μία κοινή πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει λοιπόν αυτή την πρόταση, η οποία λέει πώς. Εγώ σου κάνω ένα απλό ερώτημα τώρα για αυτό το πράγμα. Μπορείς να μου δώσεις απάντηση. Και λέει, ναι, φυσικά, να ψηφίζουν, αλλά όχι έτσι όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, να ώστε να χρεώνεται το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία και ξαφνικά να λιώνεται στο εσωτερικό. Ελένη μου, αυτό το σχέδιο το οποίο λες, που να είναι κάποιοι βουλευτές, ένα λεπτό, κάποιοι βουλευτές που θα εκλέγονται μόνο από τους απόδημους και για τους απόδημους. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος το είναι εγγεγραμμένος. Το αποφάσισα. Δεν μιλάς τι αποφάσισα. Λέω την άποψή μου. Λέω την άποψή μου με βάση την κοινή λογική. Ζει κάποιος. Κανένα τα βατζιλίκη δεν είναι. Αυτό θέλει να λέει. Ζει κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες και ψηφίζει στην Α Αθηνών. Αν πάρει το αεροπλάνο και πληρώσει, έρχεται εδώ και πάει στην Α Αθηνών και ψηφίζει. Αυτό το δικαίωμα, το ίδιο δικαίωμα, γιατί δεν πρέπει να το έχει εκτυπωμένο. Μπορώ να πω κάτι και εγώ πολιτικά και νομικά. Ναι. Λοιπόν, και εκεί ακριβώς είναι που λένε και στην κυβέρνηση ότι είναι αντισυνταγματική, προδήλωσε αντισυνταγματική η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε λοιπόν το εξής, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τι λέει σε χοντρές γραμμές. Λέει ότι να ψηφίζουν μεν, να εγγράφονται σε ειδικούς καταλόγους, αλλά να μην προσμετράτε στο αποτέλεσμα. Δεν του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό λέει. Αυτή είναι, πρόταση, αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πρόταση σοφών που ήταν. Παρουσιάστηκε που έγινε... από τον κύριο Κατρούγκαλο σε συνέντευξη τύπου. Ας το κάνουμε όπως το κάνουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δημιουργεί λοιπόν ψηφοφόρους δύο ταχυτήτων. Την είδηση της μέρας την έχει ο κύριος από εδώ που δεν μιλάει τόσο ώρα, αλλά δεν είναι αυτό που λένε. Θα τη μάθετε πρώτοι όμως. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει καλή είδηση. Υπάρχει μια θετική είδηση οικονομική, ψάχνουμε τώρα να δούμε. Λοιπόν, έχουμε τον προϋπολογισμό που θα πάει στη Βουλή. Το προσχέδιο. Το προσχέδιο. Του προϋπολογισμού. Το λέμε έτσι γιατί δεν... αυτά τα προσχέδια τα φτιάχνουμε, αλλά μέχρι... είναι και λίγο να περνάει η ώρα. Αλλά δεν έχει Δεκεμβρίου καμία σχέση με το τελικό κείμενο. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, ναι, σε γενικές γραμμές θα έχει όμως. Δεν θα έχει μεγάλο. Η ανάπτυξη που θα προβλέπετε... Κρίσιμα πράγματα αλλάζουν και έχουμε ένα περιθώριο εβδομάδων αρκετών για να αλλάξει. Η ανάπτυξη που θα προβλέπετε θα είναι κάπου κοντά στο 2,7-2,8. Τελευταίες πληροφορίες λένε. Για το 2019 θα είναι οριακά στο 2% ίσως και λίγο χαμηλότερα, 1,7. Αυτά. Και βέβαια να πούμε ότι η έκπτωση από τη δαπάνη για ανακαίνιση κατοικίας θα είναι μείωση από το εισόδημα. Αυτό από είναι από τις πιο σοβαρές αποφάσεις που έχουν πάρθει από το Οικονομικό Επιτελείο το τελευταίο διάστημα. Και θα είναι στο φορολογικό νομοσχέδιο. Δεν το έχεις καταλάβει τι είναι. Όχι. Να σου το εξηγήσω λοιπόν γιατί είναι πολύ σοβαρό. Φωνάζει στο σπίτι στον ηλεκτρολόγο, τον υδραυλικό και σου λέει το αυτονόητο. 50 ευρώ με απόδειξη, 30 ευρώ χωρίς απόδειξη. Έρχεται τώρα και σου λέει, εάν πάρεις την απόδειξη και πληρώσεις τα 50 ευρώ, θα πας στο τέλος του χρόνου με αυτή την απόδειξη και θα έχεις μείον 50 ευρώ στο φορολογητέο σου εισόδημα. Όχι στο αφορολόγητο που θα χτίσεις, δαπάνες και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, συμφωνώ, είναι σοβαρό. Έχεις βγάλει 20.000 το χρόνο, θα σου λέει λοιπόν, μείον 50 ευρώ που ο ηλεκτρολόγος, 19.000 κλπ. Μείον 100 αυτό, μείον. Είναι λεφτά. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και ίσως από τους τρόπους
για να καταπολεμήσουμε επιτέλους αυτό το κάναμε μεγάλο κομμάτι. Κάναμε έτσι, έχουμε ένα παράδειγμα στο Newsletter σήμερα, που λέει κάποιος που έχει ένα κάνει μια δαπάνη 10.000 ευρώ, θα ωφεληθεί περίπου στο χιλιάρικο, 880 ευρώ. Στην εφορία δηλαδή, ένα χιλιάρικο στην τσέπη, έτσι, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, σας αφήνουμε γιατί μας πήρε η φλιαρία. Την ομπρέλα. Είναι γεμάτη εβδομάδα. Την ομπρέλα, μην ξεχάσετε και για τι δεξιά πολυκατοικίε του ΣΥΡΙΖΑ που θα μας τα πει αύριο η Ελένη. Έχει γράψει πάντως ένα καταπληκτικό κομμάτι. Όχι, όχι, να του το αναγνωρίσουμε. Ναι, πολύ, πολύ ωραίο κομμάτι με πάρα πολλά στοιχεία στο news. Μπείτε να το διαβάσετε για να δείτε τη δεξιά συνιστόσα. Μπείτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.